Με τις βαλίτσες στο χέρι και την αγάπη του για το θέατρο σκιών και τον ξυπόλυτο ήρωα, ο γνωστός και αγαπητός καραγιοζοπαίχτης Χρήστος Καλπουζάνης ξεκίνησε το ταξίδι του στην Ευρώπη. Πρώτος σταθμός ήταν η Στουτγκάρδη. Ο πατρινός Χρήστος Καλπουζάνης εκπροσωπεί την Ελλάδα στο πρόγραμμα «Η Φάρη της Μεσογείου». Ακόμα να συνειδητοποιήσουμε τι έχουμε κάνει, γιατί έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε, αλλά στη Γερμανία ήταν κάτι απίστευτο. Δηλαδή να βλέπεις τώρα γιαγιάδες οι οποίες έχουν να πατήσουν το πόδι τους στην Ελλάδα 30 χρόνια, να βλέπεις να κλαίνε, να μας φέρουν σε τάπερο ότι ελάτε να φάτε από τη δικιά μου την κουζίνα, όχι από τη δικιά μου, καλά από τη δικιά μου. Η φιλοξενία ήταν απίστευτη. Εγώ πίστευα ότι δεν έχω φύγει από την Πάτρα. Νόμιζα ότι το βράδυ θα πάω σπίτι μου να δω το παιδί μου, τη γυναίκα μου. Ήταν τόση η φιλοξενία. Βασικά είδαμε την πραγματική Ελλάδα. Είδαμε την πραγματική Ελλάδα που δεν υπάρχει φασισμός, δεν υπάρχει ρατσισμός, δεν υπάρχει το δήθεν, να το πω έτσι, γιατί οι Έλληνες δεν είμαστε αυτοί που είμαστε οι Έλληνες. Ήτανε μαγεία. Ο Χρήστος Καλπουζάνης θα ταξιδέψει και σε άλλες χώρες που παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα με σκοπό τη διάδοση του Καραγκιόζη. Πήγαμε στο Στουτγκάρδη, Γερμανία, τώρα φεύγουμε 23, πηγαίνουμε στην Φόρμια, Ιταλία. Και θα συναντηθούμε με Ισπανικό θέατρο σκιών, Ιταλικό και από το Μαρόκο και από την Ισία. Και Νοέμβρη πάμε και σε Σεβίλη, Ισπανία. Τώρα που έχει ανοιχτεί όλοι, ανοίχτηκαν οι πόρτες, κανονικά θα φύγουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα προσπαθήσουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή να αναδείξουμε τον πατρινό Καραγκιόζη. Την ίδια ώρα αυτό που διαπιστώνει είναι πως ο κόσμος επιστρέφει και πάλι στον Καραγκιόζη. Εντάξει, αυτό είναι λειτουργήμα που κάνουμε. Το 2019 με την τεχνολογία στο αποκορύφωμα που δεν πηγαίνει άλλο, από το να είναι σημαντικό βασικά το παιδί να το βγάζουμε λίγο από το λάπτοπ, λίγο από το τάμπλετ, λίγο από το κινητό, λίγο από αυτό που βλέπω συνέχεια ότι να πάρω το κινητό σου να δω στο YouTube ταινίες Mickey Mouse. Εντάξει, πρέπει λίγο να ξεφύγουμε από όλο αυτό. Δηλαδή αυτό που είπες πριν ότι βλέπουμε ανθρώπους για καφέ και είναι στο... Εντάξει, κάτσε σπίτι σου καλύτερα, φτιάξε ένα καφεδάκι και κοίτα στο δέντρο. Δηλαδή το να πας, γιατί δεν παίρνεις τον καφέ σου και να πας μια βόλτα. Είναι σημαντικές οι... δηλαδή έχουμε χάσει λίγο το μπούσουλα της σημαντικής ζωής και της πραγματικής ζωής. Υπάρχει ανάγκη να δουν την αθότητα της τέχνης. Να το πω έτσι. Δηλαδή την τιμιότητα της τέχνης και την αθότητα. Δηλαδή πλέον ο κάθε γονιός, να σου το πω έτσι, έχει... Θες από τη δουλειά του, θες από την ανεργία, θες από πολλά πράγματα που μπορεί να μην έχει πληρωθεί από το αφεντικό του. Έχουμε μπει πολύ στο τρυπάκι και σε όλο αυτό που μας έχουν πασάρει, μας το έχουν πετάξει σαν χάπι ότι πρέπει να τρέχουμε όλη μέρα για να βγάλουμε αυτά τα 20 ευρώ. Ναι, το καταλαβαίνω ότι πρέπει να βγουν τα 20 ευρώ γιατί έχεις μια οικογένεια και ένα σπίτι το οποίο πρέπει να επιβιώσεις. Αλλά μπορούμε να κοιτάξουμε και λίγο το παιδί. Λίγο το παιδί. Γι' αυτό έγινε η στροφή στον Καραγκιόζη. Ο Καραγκιόζης αγκαλιάζει τα παιδιά και αγκαλιάζει και τις παιδικές ψυχές, γιατί όλοι από μέσα μας έχουμε μια παιδική ψυχή. Ο Καραγκιόζης δεν είναι μόνο για τα παιδιά, είναι για όλη την οικογένεια. Δεν μπορώ τώρα, ας πούμε, εγώ προσωπικά να παίζω. Μ' αρέσει, ας πούμε, να πηγαίνω σε χώρους στο οποίο έχω ένα μεγάλο μπερντέ και να παίζω παράσταση 2 ώρων, το οποίο είναι να το δει όλη η οικογένεια. Και όχι να το κάνω Mickey Mouse. Δεν θέλω να γίνει Mickey Mouse, παράδειγμα, ή κόμιξ ή κάτι το οποίο εντάξει, αλλά για μία ώρα παίξε, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσαμε. Πρέπει ο Καραγκιόζης αυτή τη στιγμή, αυτή πραγματικά τη στιγμή, να δώσει μήνυμα. Και να δώσει μήνυμα στα παιδιά. Όπως τώρα εμείς έχουμε ξεκινήσει κάποιες παραστάσεις που λέμε για τα σκουπίδια στη θάλασσα. Γιατί πηγαίνω, και εγώ που πηγαίνω για μπάνιο, έχω δει, ας πούμε, πλαστικά του καφέ. Έχω δει, ας πούμε, ανθρώπους που καπνίζουν και σβήνουν το τσιγάρο μέσα στην άμμο. Έχω δει πολλά πράγματα τα οποία αυτά προσπαθώ μέσα μου να τα βγάλω μέσα από την παράσταση. Από μέσα μου να τα βγάλω και να τα βγάλω στο πανί. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ότι γιατί τα σκουπίδια και μετά βλέπεις τα παιδιά από μόνα τους. Με και το popcorn και το σακουλάκι το μαζεύουν και το πετάνε στον κάδο. Αυτό είναι σημαντικό πράγμα. Μόνο και μόνο ότι ο πατρινός κόσμος σε όλες τις παραστάσεις προσωπικά σε μένα έρχεται και στηρίζει. Τώρα άμα θες να μιλήσουμε για Δήμο, εντάξει, ο Δήμος προσπαθεί, αυτός ο Δήμος τώρα, να κάνει κάποια πραγματάκια, αλλά πρέπει να γίνουν από την αρχή όλα. Δεν μπορείς να κάνεις πυροτεχνήματα πλέον, γιατί δεν υπάρχουν τα λεφτά. Παλιά, ας πούμε, σου λέγανε, πάρε τόσα. Κάνε μια περιοδία, ας πούμε, τέτοιο, ή άλλα τα καρναβάλια, ας πούμε, ελάτε να κάνουμε ένα φεστιβαλάκι. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Πρέπει όλα να ξεκινήσουν από την αρχή. Από την αρχή. Τώρα πάει να γίνει κάτι με τα πελά σφαγεία, το οποίο μετέχω μέσα, να σου το πω έτσι, και είμαι εμπειρογνώμονα στο θέμα του θεάτρου σκιών.
και ακόμα δεν ξέρουμε. Απλά πρέπει να γίνουν όλα από την αρχή και να δώσουν το βήμα στους ανθρώπους που ασχολούνται. Δηλαδή, από το θέατρο θα κάτσει στο θέατρο, στον Καραγκιόζη θα κάτσει ο Καραγκιόζοπαίκτης. Άμα οι Καραγκιόζοπαίκτες τσακωθούν, τότε παράτατο. Και πες ότι, παιδιά, ορίστε, δεν βγάζετε άκρη. Αυτό πρέπει να κάνει ο Δήμος αυτή τη στιγμή και να μην μπλέκουν πολλοί.